Η Μινωική έχει μπει δυνατά στο μάτς και έχει ήδη δύο δοκάρια. Όμως τώρα η Γόρτης είναι στην επίθεση. Η μπάλα στρώνεται στον Μάλλο. Ένα μακρινό σουτ στην γωνία. Το Ψαρουλάκη συνέχεια είναι offside. Ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους. Το 15, 21ο λεπτό θα εκτελεστεί το φάουλ. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Εκεί μπροστά στο τέρμα. Ο διαιτητής κύριος Μαυρουδής έχει δείξει πέναλτι για χέρι του Διγενή. Ο Διγενής είναι εκείνος που ήταν πεσμένος. Η μπάλα σύμφωνα με τον κύριο Μαυρουδή αποκρούστηκε από το χέρι του Διγενή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για αυτό το πέναλτι, ιδιαίτερα από τον αμυντικό της Μινωικής, τον Λευτέρη Διγενή. Ο Χελά απέναντι από τον Ψαρουλάκη. Έχουμε τον γκολ 0-1 για την Γόρτινα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Αρμάντο Χελά. Είναι το 21ο λεπτό, το γκολ για την Γόρτινα. 33ο λεπτό, προσπαθεί να απαντήσει η Μινωική. Η μπάλα είναι μέσα στα καρέ της Γόρτινας. Είναι το λάθος και με κεφαλιά ο Νικολάης σοφαρίζει μία φάση που δεν μύριζε γκολ. Μία ανύποπτη στιγμή έγινε το λάθος. Λάθος εκεί στην άμυνα και από τον τερματοφύλακα. 1-1. Δεύτερο ημίχρονο θα γίνει. Ωραία σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Ο Θανάσης Αποστολάκης με κεφαλιά δίνει προβάδισμα 2-1 στην ομάδα της Μινωικής. Ξεκινάμε γκολ για τους γηπεδούχους. Το δεύτερο ημίχρονο ανατρέπουν το εις βάρος του σκορ 2-1 στο 49. Φάουλ από τον Δημήτρη Ανδρεαδάκη. Μπλοκάρει ο Ανδρικάκης. Η Μινωική συνεχίζει να πιέζει. Εδώ είναι ένα σούτ από τον Ρουμελιώτη. Ο Ανδρικάκης. Νέο σούτ από τον Ανδρεαδάκη. Out. 65ο λεπτό, περνάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, ο Στακάκης ενστικτοδός του Ανδρικάκης με τα πόδια πιο μακριά η μπάλα. Στο 85 το κόρνερ, κεφαλιά από τον Ξαγοραράκη, τεράστια ευκαιρία για την Γόρτινα να ισοφαρίσει. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, θα γίνει το σούτ ο Ανδρικάκης, εντυπωσιακά νέο σούτ out, μένει το 2-1. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θεωρώ ότι είχαμε τον έλεγχο εκτός τα τελευταία λεπτά που λογικά ο αντίπαλος βγήκε για να ισοφαρίσει. Είχαμε δύο δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο που νομίζω ότι θα έπρεπε να το είχαμε καθαρίσει εκεί το παιχνίδι. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι δίκαιη η νίκη μας. Καλή συνέχεια στην Γόρτινα και εύχομαι ολόψυχα να σωθεί. Όσους απορούν με το κατρακύλισμα της Γόρτινας, στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές δευτέρου γύρου, αυτό που έχω να πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι το ρόστερ της Γόρτινας για διάφορους λόγους είναι 16 ποδοσφαιριστές. Προσπαθώ να βρω λύσεις. Σίγουρα η ομάδα θέλει ενίσχυση στο λίγο διάστημα που απομένει. Εγώ είμαι στη διάθεση της διοίκησης για οτιδήποτε. Είμαι στρατιώτης της Γόρτινας. Αγαπάω την ομάδα. Θα παλέψω και παλεύω να δω αυτή την ομάδα να σωθεί.